άλλη εβδομάδα, αν θυμάμαι, ο ήλιος περνάει στο ζώδιό σας, που σημαίνει από τις 21 του μηνός ότι θα είστε πιο ανανεωμένοι, πιο χαρούμενοι, γενικότερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Το διήμερο, τριήμερο που ακολουθεί, μην συζητήσετε για ένα οικονομικό θέμα, γιατί μάλλον θα πάρει μια διαφορετική τροπή η οποία θα σας φορτίσει. Έτσι λοιπόν προσέχετε, ενώ σήμερα θα πρέπει να ασχοληθείτε με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, που υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το επιλύσετε αργά και σταθερά. Ένταση έχετε αν είστε γεννημένοι μετά τις 6-7 του Δεκέμβρη. Για ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να είστε ιδιαίτερα φορτισμένοι. Μην τρέχετε όταν οδηγείτε ή χειρίζεστε μεταλλικά αντικείμενα. Εγώ καιρή μου, δεν έχετε παράπονο. Αυτό τον καιρό σας λέω τα καλύτερα. Όμως οι μέρες αυτές θα θέλουν, χρειάζονται προσοχή. Μόνο αν είστε γεννημένοι στις 31 Δεκεμβρίου, 1-2 Ιανουαρίου ή έχετε πλανήτες εκεί. Προσέχετε, η Αφροδίτη είναι μεν στο δικό σας ζώδιο, δηλαδή μπορεί η άλλη να διάγει ντευμενός προς εσάς, όμως κατά τη διάρκεια της συζητήσεως να γίνει μία ανατροπή η οποία δεν είναι καλή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να περιμένετε από την ερχόμενη εβδομάδα τα πράγματα να διορθωθούν με ένα εξάμηνο η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο. Πρόσωπα του περιβάλλοντος σας σας βοηθούν, συγγενείς, φίλοι. Έχετε μία ιδέα η οποία είναι εκπληκτική. Αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες του εγώ καιρό, δηλαδή 20-21-22 περίπου Δεκεμβρίου, είτε ένα ταξίδι κάνετε, είτε μία επαφή έχετε με αγαπημένα πρόσωπα, αυτοί αποδίδουν και μετά το τριήμερο θα αποδώσουν. Ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές, συμφωνίες, όχι το διήμερο που ακολουθεί, συμφωνίες. Οι υδροχόοι μας σήμερα έχετε πολλές, έχετε υποχρεώσεις αυτόν τον καιρό, συναντήσεις, επαφές οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά μπορεί στο τέλος να σας κουράζουν. Μυστικές επαφές δεν ευνοούνται αυτό το διήμερο, τριήμερο. Γενικότερα η επαγγελματική σας ζωή φαίνεται να πηγαίνει όλο και καλύτερα με οικονομικές προεκτάσεις. Ενώ πρέπει να επιλύσετε ένα θέμα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό, τα χαρτιά έρχονται το ένα μετά το άλλο για όλους μας. Κουραστικά, αλλά με καλή έκβαση. Με καλή έκβαση. Τα ψαράκια μας, ενώ είστε σε μια πολύ καλή φάση, προσέχετε την περίοδο αυτή, ανάμεσα σε φίλους ή στην κοινωνική σας ζωή μπορεί να προκύψουν κάποιες περίεργες καταστάσεις, ανεπιθύμητες, οι οποίες θα σας φορτίσουν. Σήμερα ασχοληθείτε με ένα οικονομικό θέμα το οποίο δεν φαίνεται να πηγαίνει τόσο καλά όσο εσείς το θέλετε, και ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας, ο οποίος μπορεί να έχει παράπονα αυτόν τον καιρό, ειδικά αν είστε γεννημένοι μετά τις 13-14. Πάντως, ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και γενικά τα μελλοντικά σας σχέδια φαίνεται να προωθούνται. Θέλω να κάνω μία παρένθεση και να πω. Λέμε ότι ο Ποσειδώνας, ο οποίος είναι το όνειρο, είναι η φαντασία, αυτόν τον καιρό ήταν ανάδρομος, δηλαδή δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τα όνειρά σας, και γενικότερα για μας, αλλά και για εσάς τα ψάρια που είστε γεννημένοι τις δύο πρώτες μέρες. Από σήμερα μπαίνει σε ορθή φορά, που σημαίνει ότι από σήμερα ένα σχέδιο το οποίο έχετε, ένα όνειρο ή ένα καλλιτεχνικό ή ένα ερωτικό, θα μπορούσε να προωθηθεί. Μόνο τα ψαράκια επηρεάζει ο Ποσειδώνας? Όχι, επηρεάζει όλους μας, και πολλές φορές έχουμε κάτι στο μυαλό μας το